Ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ σας αναφέρω ότι στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, όπου εκεί λειτουργεί αυτή η Ακαδημία Θεολογικών Μελετών, η οποία δυστυχώς ασκεί καταστροφικό έργο, γκρεμίζει, δεν οικοδομεί, επί χρόνια, επί 10 χρόνια γκρεμίζει και δεν οικοδομεί. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία πρωτοβουλία 10 νέων ανθρώπων βολιωτών, οι οποίοι κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ένα θαυμάσιο κείμενο, ένα, πόσες σελίδες, ένα οκτασέλιδο κείμενο, καταπληκτικό κείμενο. Εγώ καμάρωσα αυτούς τους νέους, και αν είχαμε αρχίσει να αντιδρούμε όλοι όπως αντέδρασαν αυτοί οι νέοι, δεν θα είχαμε αυτήν την ζωφερή εικόνα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας. Αντιδρούν λοιπόν αυτοί οι νέοι και διαμαρτύρονται προς τον Επίσκοπό τους για τρία θέματα. Δεν θα τα διαβάσω. Ποια είναι τα τρία θέματα? Εν πρώτης, το μάθημα των θρησκευτικών. Φανταστείτε να υπάρχει επίσκοπος ο οποίος συμφωνεί ότι θα πρέπει να μην είναι το μάθημα των θρησκευτικών ομολογιακό, ορθόδοξο, και να γίνει θρησκεολογικό, και ότι οι συνεργάτες του στην Ακαδημία είναι υπέρ αυτής της γραμμής και προβάλλουν τη γραμμή, ότι δηλαδή τα παιδιά μας, η πλειοψηφία, το 95% να μην διδάσκονται στα σχολεία την ορθοδοξία, την πίστη μας, αλλά να μαθαίνουν γενικώς για θρησκείες. Με ποιο επιχείρημα? Υπάρχουν, λέει, και μειονότητες. Και σας έχω μία είδηση προηγουμένως για το θέμα, μετά από την Μέρκελ, πώς αντιμετωπίζει τώρα η Γερμανία το θέμα των μειονοτήτων, θα δείτε. Και εδώ τα παιδιά λοιπόν διαμαρτύρονται, δεν περίμεναν ποτέ από τον τοπικό τους επίσκοπο να στραφεί εναντίον του ομολογιακού χαρακτήρος του μαθήματος των θρησκευτικών. Ο πατήρ Γρηγόριος μου έλεγε προηγουμένως στο αυτοκίνητο, όταν ερχόμασταν το πρωί, ότι στη Ρουμανία μετά από τον κομμουνισμό είχαν βγάλει το μάθημα οι κομμουνιστές. Έτσι πάνε να μας κάνουν τώρα. Ουσιαστικώς το χρηστεύουν. Επανήλθε το μάθημα στα σχολεία με ομολογιακό χαρακτήρα. Δηλαδή, άλλοι επιστρέφουν στα καλά και εμείς τα καλά που έχουμε τα διώχνουμε. Όπως και στη Ρωσία και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο θέμα για το οποίο παραπονούνται στον επίσκοπό τους, το μάθημα των θρησκευτικών, εδώ βλέπω γάμα η μεταπατερική θεολογία. Όχι, το δεύτερο θέμα δεν το έχει αριθμίσει απλώς ο συντάκτης. Είναι η λεγόμενη λειτουργική ανανέωση και η μετάφραση των ιερών ακολουθιών. Στη Μητρόπολη Δημητριάδος, όπως και στη Μητρόπολη Σχιατίστης και στη Μητρόπολη Νικοπόλεως, πολλές ακολουθίες διαβάζονται στη Δημοτική πλέον. Και ενώ υπάρχει απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία απαγορεύει να διαβάζονται ακολουθίες στην Δημοτική, ορισμένοι αρχιερείς απειθαρχούν, δεν σέβονται αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Αν τολμήσει κάποιος παπαδάκος να απειθαρχήσει προς αποφάσεις, αμέσως αργίες κτλ. Και υπάρχουν τώρα επίσκοποι γνωστοί, οι οποίοι δεν τηρούν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να μην διαβάζονται ακολουθίες στη Δημοτική, ανάμεσα σε αυτούς δε και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, και έχουν τα παιδιά εδώ μία έξοχη ανάλυση για το θέμα αυτό της μεταφράσεως. Λένε τελικώς ότι θα αρχίσουμε να φεύγουμε από τις εκκλησίες αν ακούμε τις ακολουθίες στη Δημοτική και όχι στη γλώσσα των Αγίων Πατέρων. Και το τρίτο θέμα είναι η μεταπατερική θεολογία. Απίστευτα πράγματα, αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, ουδέποτε είχε περάσει στο νου κανενός μας, και κανενός σας δεν επρόκειτο να περάσει, ότι θα υπήρχε επίσκοπος ο οποίος θα λέει τώρα με τους συνεργάτες του, έχουν κείμενα μέσα τα παιδιά, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας δεν μας κάνουν στην εποχή μας. Είναι άχρηστοι. Και μάλιστα λένε ότι έχουν και ανθρωπολογικά ελλείμματα στη διδασκαλία τους. Ότι η ανθρωπολογική τους διδασκαλία δεν είναι πλήρης, έχουν ανθρωπολογικές ελλείψεις. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας ήταν για την εποχή τους. Τώρα εμείς εδώ δεν θα κάνουμε νεοπατερική σύνθεση, να πάρουμε από τους πατέρες να κάνουμε κατά δικά μας μία σύνθεση. Εμείς θα ξεπεράσουμε τους πατέρες, πηγαίνουμε στην μεταπατερική εποχή. Πάνε οι πατέρες. Δηλαδή τους Αγίους τους οποίους έχουμε στις εκκλησίες. Ακόμα τους αγιογραφούμε μέσα. Παλαμάς, Ιγνάτιος, Γρηγόριος Νήσις, οι τρεις ιεράρχοι κτλ. Ένας επίσκοπος, ο Ιγνάτιος Δημητριάδος, τους παρατάει. Και διδάσκει στην Ακαδημία του πως πρέπει όλα αυτά πλέον να σταματήσουν. Βέβαια είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο τα κάνουν αυτά. Εγώ θα γράψω τώρα γιατί τα κάνουν, γιατί θέλουν να βγάλουν από τη μέση τους πατέρες. Και θα πω για ποιο λόγο, θα το εξαγγείλω εδώ και θα το γράψω σε κείμενο. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος?
γιατί τα βρήκαν σκούρα με τους πατέρες στον οικουμενισμό. Οι πατέρες είναι αντιοικουμενιστές και δεν τα βγάζουν πέρα με τους πατέρες. Με μένα και με κάποιους άλλους μπορεί να πούνε ο Ζήσης είναι ακραίος, είναι φανατικός, ο Μεταλλινός, μερικοί άλλοι φανατικοί. Με τους πατέρες τι θα πούν? Οι πατέρες είναι εναντίον των αιρέσεων, εναντίον του παπισμού, εναντίον του προτεσταντισμού, εναντίον όλων των αιρέσεων. Επειδή λοιπόν δεν τα βγάζουν πέρα με τον οικουμενισμό, σου λέει ας τους βγάζουμε. Επειδή οι πατέρες θέτουν όρια, και ενώ στην παράδοσή μας είναι να μην υπερβαίνουμε τα όρια τα οποία έθεσαν οι πατέρες, να κινούμαστε μέσα στα σύνορα που χάραξαν οι πατέρες, αυτοί τώρα υπερβαίνουν όχι τα όρια, υπερβαίνουν και τους πατέρες. Αν τα βγάλτε από τη μέση. Και ξέρετε τι άλλο είναι σημαντικό? Μερικά από τα άλλα. Οι πατέρες κρίνουν τον τρόπο ζωής τους τον εκοσμικευμένο. Πολλοί από τους αρχιερείς ζουν πολυτελώς και σε ευημερία, με πλούτο και ευημερία. Όχι ασκητικά, όπως πρέπει να ζουν. Όχι όπως έζησε ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, οι πατέρες. Και οι πατέρες, η ζωή των Αγίων Πατέρων είναι κριτική για τη δική τους τη ζωή. Και σου λέει ας τους βάλουμε από τη μέση. Και γιατί δεν θέλουμε εμείς να έχουμε εμπόδια στα οικουμενιστικά μας ανοίγματα, αλλά και γιατί κρίνουν τη δική μας την χλιδάτη και την πολυτελή ζωή μας μέσα στην ευημερία και μέσα στη δόξα. Λέω αυτούς τους δύο λόγους, θα πω και περισσότερους λόγους. Τόλμησαν λοιπόν τα παιδιά αυτά και στο τέλος του εγγράφου 10 νέοι από το Βόλο. Ανάμεσα στους νέους αυτούς από το Βόλο είναι και ο δικός μας ο Γιάννης ο Μαρκάς. Τόλμησαν, αν το κάναμε όλοι αυτό, θα φύγουμε από τις εκκλησίες αν τα εξακολουθήσετε αυτά σεβασμιότατε. Μπορεί μερικές φορές η γλώσσα τους να είναι σκληρή, αλλά η γλώσσα των νέων είναι σκληρή. Γιατί είναι αυθόρμητη. Και είναι το ναι, ναι και το ου. Δεν κάνουν διπλωματικούς ελιγμούς οι νέοι. Οι νέοι λένε την αλήθεια. Έτσι είναι ο ενθουσιασμός των νέων. Έτσι μιλούν οι νέοι. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να σας πω και έχει σχέση με αυτό που σας είπα με το μάθημα των θρησκευτικών και με τις μειονότητες. Μου έκανε πολύ εντύπωση και το κουβάλισα εδώ. Εξαιτίας του ότι υπάρχει ένα 5% στη χώρα μας, θα πάψουμε εμείς να είμαστε Ορθόδοξοι και Χριστιανοί? Ποιος εμποδίζει το 5% να έχει τα δικά του ήθη και έθιμα? Τα έχουν. Αλλά στα δικά μας τα παιδιά δεν θα μάθουμε τον πολιτισμό μας? Δεν θα μάθουν την πίστη τους, των πατέρων τους, επειδή είναι και 5% μετανάστες? Δηλαδή, πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία? Και το προκλητικό είναι, και το λέω διότι μου το επεσήμανε ένας εκκλησιαστής αδελφός μας, γνωστός εδώ, δεν λέω το όνομά του, μπορεί να μην θέλει από το όνομά του, λέει πάτερ πέστε κάτω στο αρχονταρίκι ότι τώρα πληροφορήθηκα χθες προχθές, λέω, ότι στην Ελβετία έγινε δημοψήφισμα για το αν θα γίνει μουσουλμανικό τέμενος μεγάλο. Και το δημοψήφισμα αρνήθηκαν οι Ελβετοί να οικοδομηθεί μουσουλμανικό τέμενος μεγάλο με δημοψήφισμα. Και εδώ όχι μόνο δημοψήφισμα δεν έγινε, αλλά με δημόσια δαπάνη, με κρατική δαπάνη, κάνουμε τέμενος μεγάλο για τους μουσουλμάνους μέσα στην Αθήνα. Και όπως σας είπα την προηγουμένη φορά, παρακαλώ, εκρεμεί το τάμα του Σωτήρος. Μετά από την Επανάσταση του 1821 είχαμε τάξη για την απελευθέρωσή μας, πως θα κάναμε στην Αθήνα μεγάλο ναό προς τιμήν του Σωτήρος. Δεν κάνουμε λοιπόν το τάμα του Σωτήρος και κάνουμε τέμενος για τους μουσουλμάνους. Δεν περιφρονούμε κανέναν, αλλά δεν θα κάνουμε τη δική μας την πίστη να τη στηρίξουμε? Δέστε λοιπόν εδώ τι λέει η Μέρκελ, γιατί υπάρχουν μερικοί διανοούμενοι κουλτουριάριδες προοδευτικοί, οι οποίοι δυστυχώς μας λένε για πολυπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικό μοντέλο, η Θεσσαλονίκη είναι πολυπολιτισμική πόλη, ότι πρέπει πλέον να φύγουμε από την αποκλειστικότητα. Και όσοι είμαστε υπέρ αυτής της απόψεως, ότι είμαστε ένας λαός ορθόδοξος, είμαστε ρατσιστές και οπισθοδρομικοί. Ακούστε λοιπόν τι λέει η Μέρκελ, παρακαλώ, για να διδασκόμαστε. Και εδώ αυτός που παρουσιάζει στην ιστοσελίδα θρησκευτικά του πολύ καλού θεολόγου και εκπαιδευτικού και αγωνιστού του Γιάννη του Τάτση. Έχει μια έξοχη ιστοσελίδα ο Γιάννης ο Τάτσης. Όσοι χρησιμοποιείτε κομπιούτερ να την παρακολουθείτε, όλα του είναι άψογα, όλα. Να την παρακολουθείτε. Λέει λοιπόν, μαζί με την μεταπατερική, την νεοπατερική και κάθε άλλη μοντέρνα θεολογία στην οποία αναφερθήκαμε, πριν λίγους μήνες οι γνωστοί μοντέρνοι θεολόγοι έκαναν λόγο και για τη θεολογία της πολυπολιτισμικότητας.
Έχουμε τώρα και θεολογία της πολυπολιτισμικότητας. Δεν μας στάνει το ορθόδοξη θεολογία. Αφού οι σύγχρονες κοινωνίες και η ελληνική, κατά τους ισχυρισμούς τους, είναι πλέον πολυπολιτισμικές. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να γίνει αποδεκτή. Σε τέτοιες μάλιστα θεωρίες στηρίζουν το αίτημα για αλλαγή του ορθόδοξου χριστιανικού χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών. Αφού γίναμε πολυπολιτισμική κοινωνία, βγάλτε το ορθόδοξο μάθημα από τα σχολεία και βάλτε θρησκεολογία. Σε όλους αυτούς, λέει η ιστοσελίδα του Γιάννη του Τάτσι, αφιερώνουμε τις σημερινές δηλώσεις της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, όπως τις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εισαγωγικά, το πολυπολιτισμικό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και είμαστε ικανοποιημένοι, η Μέρκελ τα λέει, απέτυχε. Αυτή η προσέγγιση απέτυχε πλήρως. Η Μέρκελ σε συγκέντρωση της νεολαίας του συντηρητικού κόμματός της, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, στο Πότσταμ, κοντά στο Βερολίνο. Έρχεται λοιπόν η Γερμανία, μια καγκελάριος, και λέει ότι πάει, τελείωσε το πολυπολιτισμικό, μιλάω, απέτυχε. Και εμείς εδώ είμαστε στη βρεφική, στην παιδική ηλικία, ό,τι οι άλλοι το απορρίπτουν, ερχόμαστε εμείς μιμούμενοι σαν τα πιθηκάκια, και ό,τι οι άλλοι απορρίπτουν, εμείς αρχίζουμε τώρα και το υιοθετούμε. Έχω επίσης μια άλλη είδηση, Πάτρε Γρηγόρη, θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος, που έχει σχέση με τη Ρουμανία. Είναι ενδιαφέρον και το λέω απλώς. Στη Ρουμανία λοιπόν έκανε ένα ταξίδι, παρακαλώ, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, ο γέροντας Παρθένιος, στο Ιάσι της Μολδαβίας, όπου εκεί στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπως γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε να το μάθετε, φυλάσσεται εκεί ολόκληρο το λείψανο της Αγίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Ωραία. Την τιμούμε την Αγία Παρασκευή την Επιβατινή και εδώ στη Νέα Καλλικράτεια, όπως επίσης και στους νέους επιβάτες. Επιβατινή. Δεν είναι η παλιά Παρασκευή η οσιωμά της, είναι η Νέα Παρασκευή, η οσία Νέα Παρασκευή, την οποία τιμούν, παρακαλώ, την οποία τιμούν και οι σλαβικοί λαοί, πολλοί την τιμούν, όταν λένε Σφέτα Πέτκα, κυρίως αυτήν την Παρασκευή εννοούν, και την τιμούν και οι Ρουμάνοι πολλοί, διότι εκεί πλέον είναι θησαυρισμένο το λείψανο της Αγίας Παρασκευής στο Ιάσιο. Η Αγία Παρασκευή πανηγυρίζει στις 14 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν προσεκλήθη και ο γέροντας Παρθένιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους, ο οποίος μετέφερε το χέρι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στο Ιάσιο επί τη ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής. Κατά την ομιλία του ηγουμένου, όταν διαβάστηκε η ομιλία στα ρουμανικά, λέει η είδηση, λογοκρίθηκε μία παράγραφος η οποία αναφερόταν στον οικουμενισμό. Δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη εδώ της ιστοσελίδος, ο Ρουμάνος ο οποίος μετέφραζε στα ρουμανικά την ομιλία του γέροντος Παρθενίου, μία παράγραφο η οποία αναφερόταν στον οικουμενισμό, απέφυγε να την αναφέρει, την παρεσιώπησε. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί ήταν εκεί παρόν ο Πατριάρχης, ο οποίος είναι οικουμενιστής. Και μολονότι εκεί ο Μητροπολίτης, από ό,τι μαθαίνω, είναι ορθόδοξος, έχει ορθόδοξες θέσεις, εντούτοις προφανώς λίγο δηλιάσας από την παρουσία του Πατριάρχη, ή αυτός ή κάποιος άλλος έδωσε κάποια εντολή στον μεταφραστή, μην τα λες αυτά, και τα παρεσιώπησε. Εγώ σας διαβάζω τι είπε ο γέροντας Παρθένιος για τον οικουμενισμό, και δεν με νοιάζει τι έγινε στη Ρουμανία, αν τα παρεσιώπησαν. Χαίρο γιατί τόλμησε ο γέροντας Παρθένιος, ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους, μπροστά σε έναν μεγάλο οικουμενιστή πατριάρχη στο Ιάσιο, τον πατριάρχη Ρουμανίας, να πει για τον οικουμενισμό. Δέστε λοιπόν τι είπε ο γέροντας Παρθένιος. Αναφερόμενος στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, λέει: «Με αυτά τα λόγια σφράγισε ο Άγιος Μάξιμος την καταδίκη αυτού που σήμερα εμείς λέμε οικουμενισμός. Και την ίδια στιγμή γκρέμισε τον μύθο ότι υπάρχει αποστολική διαδοχή εκτός της μιας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας.
Όπου δεν υπάρχει η αλήθεια και η κληρονομιά της ομολογίας της πίστεως, δεν υπάρχει εκκλησία. Και επομένως και συνεπώς ούτε ιεροσύνη, ούτε βάπτιση, ούτε μυστήρια. Αυτή τη θέση βρίσκουμε και στα θεόπνευστα κείμενα των Αγίων Πατέρων και στους ιερούς κανόνες και στους βίους των Αγίων. Μην ξεγελιόμαστε, δεν μπορεί να υπάρξει αποστολική διαδοχή εάν δεν υπάρχει αποστολική πίστη. Επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάει για την άκτιστη ενέργεια της Θείας Χάριτος ως αιώνια έκφραση της Θείας Φύσεως, πράγματα που είναι δύσκολα να τα περιγράψει κανείς με λόγια. Συνεπώς, όταν μιλάμε για Θεία Χάρη, εννοούμε ότι μπορούμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε κτίσματα και θνητοί να φτάσουμε στη θένωση. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο Γέροντας Παρθένιος ότι έξω από την Εκκλησία, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, στον Παπισμό, στον Προτεσταντισμό, σε όλο αυτό που λέμε οικουμενισμό, δεν υπάρχει Θεία Χάρης, δεν υπάρχουν μυστήρια και δεν υπάρχει Εκκλησία, δεν είναι εκκλησίες. Αυτά που λέμε τόσον καιρό εδώ. Και ξέρετε πώς το θεμελίωσε αυτό στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή? Γιατί λέει, με αυτά τα λόγια σφράγισε ο Άγιος Μάξιμος κατά δίκη αυτού που σήμερα εμείς λέμε οικουμενισμός. Όταν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μοναχός σημειωτέων, ούτε επίσκοπος ούτε πατριάρχης, εκλήθη κατηγορούμενος από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τότε μονοθελήτη αιρετικό, και του λέει, τι είσαι εσύ, ένας καλόγυρος, τα έβαλες με όλη την Εκκλησία? Το δικό μας το Πατριαρχείο είναι έτσι. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι έτσι. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι έτσι. Η Ιεροσολύμου είναι έτσι. Εσύ τι είσαι, ένας καλόγυρος? Ποια είναι η δική σου η Εκκλησία? Και η απάντηση του Μαξίμου: η Εκκλησία είναι εκεί που είναι η αλήθεια. Όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι και η Εκκλησία. Ούτε σε εσάς στην Κωνσταντινούπολη είναι η αλήθεια, ούτε στα Ιεροσόλυμα είναι η αλήθεια, ούτε στην Αλεξάνδρεια είναι η αλήθεια. Και τότε την αλήθεια, ευτυχώς, την διέσωζε η Ρώμη. Η μερατάφτα αιρετική Ρώμη, η παπική Ρώμη, τότε διέσωζε την αλήθεια. Και εκεί κατέφυγε ο Άγιος Μάξιμος για να προστατευθεί, αλλά δυστυχώς τον στείλαν πίσω εδώ και από εκεί, γιατί ήταν τότε ενιαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τον στείλαν και θυμάστε που κόψαν τη γλώσσα, τον έστειλαν εξορία κτλ. Ένας καλόγυρος. Εκκλησία υπάρχει εκεί που υπάρχει αλήθεια. Να λοιπόν πώς κατεδίκασε ο Άγιος Μάξιμος τον οικουμενισμό. Και δίστασαν να τα πούνε αυτά μπροστά στον Πατριάρχη και έκοψαν την παράγραφο αυτή από το κείμενο του Αγίου. Υπάρχει και μία άλλη είδηση, και με αυτό τελειώνω. Υπάρχει και μία είδηση που έχει σχέση με εθνικό μας θέμα, και το κάνω αυτό διότι όταν μου εστάλει με το φάξ από την Μητρόπολη Ιδρυνουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης το σχετικό έγγραφο, και πάλι χάρηκα, ενθουσιάστηκα και έφερα στη μνήμη μου τον αγωνιστή επίσκοπο τον Σεβαστιανό, μοναδικό αγωνιστή επίσκοπο, σημεοφόρο του αγώνος τότε για την Βόρειο Ήπειρο. Εδώ λοιπόν ο διάδοχος του και συνεργάτης του, ο νυν Μητροπολίτης Πογωνιανής και Κονίτσης κύριος Ανδρέας, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις. Δεν βάζουμε μυαλό, θα τα ξεπουλήσουμε όλα. Όλα. Και τη Βόρειο Ήπειρο, και φοβούμε, και η Βόρειος Ήπειρος είναι έστω εκτός των σημερινών συνόρων. Θα ξεπουλήσουμε και εντός των συνόρων περιοχές, φοβούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι ανοησίες κάνουν. Η ελληνική πολιτεία έδειξε για μια ακόμη φορά, είναι κείμενο του Κονίτσης, για μια ακόμη φορά την αγάπη και το ενδιαφέρον της προς την πολύπαθη Βόρειο Ήπειρο. Ύστερα δηλαδή από την σύνταξη του ΟΓΑ, που για να την λάβει ο ενδιαφερόμενος έπρεπε υποχρεωτικά να διαμένει στην Ελλάδα, καλώς ποιούσε η ελληνική πολιτεία, έδινε σύνταξη του ΟΓΑ και στους Βορειοϋπειρώτες, στη Βόρειο Ήπειρο, για να μείνουν εκεί. Την έκοψαν τώρα. Τώρα τι κάνει άλλο? Τώρα νέο χτύπημα καταφέρει εναντίον του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού. Συγκεκριμένα, για να πάρουν οι Βορειοϋπειρώτες ταυτότητα ομογενούς, παίρνουν ταυτότητα όλοι οι μετανάστες, όλοι, και δεν δίνουμε ταυτότητα στους ομογενείς, στους Έλληνες. Για να πάρουν ταυτότητα ομογενούς οι Βορειοϋπειρώτες, πρέπει να παραμένουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένας Βορειοϋπειρώτης που πηγαίνει έρχεται, δεν του δίνουν ταυτότητα ελληνική.
Ποιοι, και λέει ο Κονίτσης, ποιοι νοσηροί εγκέφαλοι εκδίδουν τέτοιες αποφάσεις? Δεν αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εξωτερικών ότι το μέτρο αυτό θα επιφέρει την ερήμωση της Βορείου Ηπείρου? Αφού για να πάρουν ταυτότητα πρέπει να μένουν εδώ, θα φύγουν όλοι από εκεί. Και τους κόβουν και τις συντάξεις. Γιατί αν οι Βορειοϋπηρώτες έλθουν και κατοικήσουν στην Ελλάδα, είναι ηλίου φαϊνότερον πως η Βόρειος Ήπειρος θα σβήσει. Ή μήπως αυτό επιδιώκουν οι διοικούντες του Υπουργείου Εξωτερικών? Εμείς δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Αν παρά τα αυτά όμως είναι μέσα στα σχέδιά τους η ερήμωση της Βορείου Ηπείρου και κατά συνέπεια το κλείσιμο του βορειοϋπηρωτικού θέματος, τότε λυπούμεθα και λυπούμεθα πολύ, αλλά και διαμαρτυρόμεθα εντόνως, γιατί με τέτοια μικρόψυχη και ηλίθια τακτική, μπράβο του, και ηλίθια τακτική, πανηλίθια τακτική, δεν αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα. Μετά την περίπτωση των συντάξεων του ΟΓΑ, έρχεται τώρα και το ζήτημα της ταυτότητας ομογενούς για να δώσει τη χαριστική βολή στον βορειοϋπηρωτικό ελληνισμό. Τότε, μετά τις διαμαρτυρίες και τον θόρυβο, η ελληνική κυβέρνηση υπανεχώρησε και υποσχέθηκε ότι το θέμα των συντάξεων θα ρυθμιστεί. Ατυχώς, μέχρι τώρα δεν ρυθμίστηκε. Η Ελλάδα, αντί για μητέρα πατρίδα, αποδεικνύεται κακή μητριά. Έχουμε δε την βεβαιότητα ότι και στο θέμα της ταυτότητας ομογενούς την ίδια παρελκυστική πολιτική θα ακολουθήσει. Ως πότε όμως η πολιτική της χώρας μας θα είναι ερασιτεχνική? Τα λάθη του παρελθόντος αλλά και η κρισιμότητα των καιρών πρέπει να μας διδάσκουν και να μας φρονηματίζουν. Τώρα μάλιστα που υπέραν του Ατλαντικού υπερδύναμη δείχνει ξανά ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια, έχουμε αυξημένο καθήκον να μένουμε άγρυπνοι επί των επάξεων του χρέους απέναντι των αδελφών μας της Βορείου Ηπείρου. Οι αρμόδιοι ας αναλάβουν επιτέλους.